Είναι πραγματικά μια παραγωγή που. Να σου πω, είναι. Μπράβο. Το όνειρό μου πια. Δεν μου λες, με το έλα στη θέση μου τι θα γίνει, θα επιστρέψεις, γιατί το έλα στη θέση μου σκίζει και θα συνεχίσει. Δόξα τω Θεώ και θα συνεχίσει και τον άτακτο τη Μιτσέλη τον έχεις δει. Δεν τον έχω δει. Δεν έχεις δει που έχει πιάσει εκεί η πίτσι πίτσι μίτσι με άλλο κορίτσι. Τα βλέπω και θα δούμε τώρα, σκεφτόμαστε μήπως κάνουμε ένα comeback έτσι για να φέρουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί έχουν ξεφύγει, οπότε βλέπετε, παρακολουθώ και εγώ γάμοι, αυτά γίνονται περίεργα πράγματα. Ακόμα και στο σενάριο. Πόσο θα σε έχει επηρεάσει, λέω, μπας και σαν ρόλος λίγο γίνεις λίγο πιο γλυκούλα, ρε παιδί μου, το ότι γέννησες τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα γυρίσει αλλαγμένη αν είναι να γυρίσει. Εάν δεν γυρίσει και αλλαγμένη και με μωρό, αυτή δεν θα αλλάξει ποτέ τελείως. Με μωρό θα γυρίσει σίγουρα. Γι' αυτό λέω, αν δεν γυρίσει αλλαγμένη τώρα και με το μωρό, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι. Δεν έχει καμία πιθανότητα. Ποιος είναι τώρα με το μωρό στο σπίτι? Τώρα είναι ο άντρας μου. Ο μπαμπάς του. Μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Ευτυχώς να ψάχνει. Δεν φοβάται καθόλου, τρελαίνεται με το μωρό. Έχει πάθει χειρότερο έρωτα από μένα, δεν μπορώ να τον ηρεμήσω. Και είναι και πολύ ικανός μάλιστα από τους μπαμπάδες που ασχολούνται φοβερά, που από την πρώτη στιγμή ήταν πιο ψύχρεμος από μένα, ας πούμε, σε διάφορα θέματα που προέκυπταν. Τον ηρεμεί πολύ, είναι πολύ χαλαρός, όλη την ώρα παίζουν, γελάνε, δεν τον αφήνει καθόλου να κοιμηθεί ακόμα και να θέλει, γιατί όλη την ώρα τον έχει συνέχεια τον πειράζει. Είναι φανταστικός μπαμπάς, φανταστικός πραγματικά. Και να το ονειρευόμουν να έχω ένα τέτοιον άντρα που θα είναι τόσο καλός μπαμπάς. Πιστεύω δεν θα το έφτανα το.